Πέτριτς. Μπέργ. Βγάζει και πάλι για τον Πέτριτς. Ο Μπέργ, η σέντρα χαμηλά. Ο Πέτριτς ακούμπησε, ο Καρέλης σούταρε, ο Πέτριτς, ο Καρέλης γκολ, 1-0, ανοίγει το σκόρο ο Παναθηναϊκός πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 2 λεπτά στο παιχνίδι. Συνεργάστηκαν οι τρεις πρώτοι σκόρερ του Τριφυλιού φέτος για να πετύχει ο Καρέλης το 8ο τέρμα του στη σεζόν. Ο Μονιάκης πάλι περνά, η μπάλα έχει χτυπήσει στο δοκάρι, πηγαίνει στη σέντρα, βοηθός, καταπληκτικό γκολ του Μονιάκη. Όφη ισοφαρίζει με την καταπληκτική εκτέλεση φάουλ από τον Μανώλη Μονιάκη στο 26. Ο διαιτητής κοίταξε τον βοηθό, ο οποίος έφυγε προς την σέντρα. Η μπάλα έχει χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι στην συνέχεια. Σύμφωνα με τον βοηθό, έχει περάσει τη γραμμή για την ισοφάριση του Όφη. Λαμπρόπουλος. Ο μακρύς, ωραία στον Κουτσιανικούλη. Γυρίζει για τον Τζόρτζ. Έβαλε ωραία το σώμα του και αυτός. Πέναλτι δίνει ο Δημητρόπουλος. Και κίτρινη κάρτα στον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Στο 43. Εκτελεί ο Μερεμπασβίλη, η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα, 2-1 Όφη, παίρνει κεφάλι στο σκορ, παρότι ο Στυλ βρήκε τη γωνιά, έπεσε, αλλά ήταν πολύ καλά εκτελεσμένο το πέναλτι από τον Γεωργιανό. Χουχούμης, Πράνιτς, αμέσως το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 2-2 ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός με το τέρμα του Ντάνιελ Πράνιτς. Νομίζω ότι έχει κοντράρει η μπάλα σε ποδοσφαιριστή του Όφη και έχει διαγράψει μια περίεργη τροχιά, εξουδετερώνοντας το Λόρια στο 49. Πουχούμης. Χαμηλά ο Καρέλης, 3-2 ο Παναθηναϊκός, δεύτερο τέρμα του Νίκου Καρέλη στο μάτς. Στο 75, ένα το γκολ για τον Καρέλη στο φετινό πρωτάθλημα.